είναι από τις βασικές αιτίες που καταραίουν τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι εργαζόμενοι. Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις οι καταγγελίες που έκανε στη Βουλή αντιπρόεδρος του Σωματείου Καθαριστήριων Αττικής, ότι υπουργός και βουλευτές απασχολούν εργαζόμενες μετανάστριες στα σπίτια τους χωρίς να τις ασφαλίζουν. Τα όσα είπε η συνδικαλίστρια αυτή στην κυριολευτική επιτροπή με αφορμή την επίθεση στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, έφεραν στο φως το πρόβλημα που υπάρχει με αυτούς τους ανασφάλιστους εργαζόμενους. Να δούμε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Αθανασίας Ανεζάκη. Είμαστε συμβασιούχες, είμαστε απλήρωτες, ανασφάλιστες και χωρίς σύμβαση στα χέρια μας. Είναι έσχος και ντροπή. Εάν εγώ παίρνω 103, αυτή πρέπει το άτομο αυτό να παίρνει 55 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για αρκετές από τις καθαρίστριες στα δημόσια σχολεία, ανασφάλιστες και με μισθό μόλις 55 ευρώ το μήνα, καθώς στη σύμβασή τους αναφέρεται ότι εργάζονται μισή ή μία ώρα, αν και στην πραγματικότητα απασχολούνται τρεις, ίσως και τέσσερις ώρες για να καθαρίσουν τις σχολικές αίθουσες, όπως η κυρία Μαρία Φυλακούρη, μητέρα δύο παιδιών. Πόσο να τονίσετε? 45. Μπορείτε να βρείτε κάπου άλλο δουλειά? Έχετε προσπαθήσει? Βεβαίως, έχω προσπαθήσει και δεν μπορώ να βρω κάτι λόγω ηλικίας, λόγω προϋπηρεσίας. Σε καλύτερη μοίρα, με μισθό 200 ευρώ, είναι η κυρία Σταματία Μωράη, του ανασφάλιστη εδώ και 1,5 χρόνο και απλήρωτη 5 μήνες. Κανένας από όλους αυτούς που βρίσκονται απάνω στις θέσεις τις μεγάλες δεν δουλεύουν για 200 ευρώ και να μην τα παίρνουν κιόλας. Αυτό που ζητούν οι γυναίκες αυτές είναι κυρίως η μονιμοποίησή τους, αλλά και καλύτερες συνθήκες εργασίας με ασφάλιση και έναν αξιοπρεπή μισθό, όπως μας λέει μια συμβασιούχος που καθημερινά καθαρίζει ένα σχολείο 600 τετραγωνικών και αμείβεται με μόλις 500 ευρώ το μήνα. Προπάντων, μονιμοποίηση. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μία μόνιμη καθαρίστρια συν μία συμβασιούχα. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τις καθαρίστριες, εντοπίζεται κυρίως σε κάποιες σχολικές επιτροπές, αφού, όπως λένε, μετά από υπουργική απόφαση, η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων και των επιτροπών αυτών σε ρόλο εργολάβου. Αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι δεν υπέγραφε η Σχολική Επιτροπή. Για ποιο λόγο? Γιατί έλεγε ότι ήταν παράνομες οι συμβάσεις. Ο οργανισμός πάντως από την πλευρά του υποστηρίζει πως τα χρήματα έχουν κατατεθεί από το Σεπτέμβριο στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά εκκρεμούν οι υπογεγραμμένες συμβάσεις από τις σχολικές επιτροπές ώστε να ολοκληρωθούν οι πληρωμές. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει το νομικό καθεστώς που επικρατεί προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.